αλμυρό cheesecake χωρίς ψήσιμο. Σερβίρι 6 με 8 άτομα. Για κάποιο λόγο έχουμε συνηθίσει να τρώμε cheesecake σαν επιδόρπιο. Σήμερα λοιπόν, για να ξεφύγω από τα συνηθισμένα, θα σας δείξω πώς να φτιάξετε αλμυρό cheesecake. Τραγανή βάση από χαρούπι και σίκαλη, πλούσια γέμιση τυριών και μια υπέροχη γαρνιτούρα με ντοματίνια κομφή και κάπαρη είναι ό,τι χρειάζεται για να το φτιάξετε. Στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ εύκολο πιάτο στην ετοιμασία, αλλά θα σταθεί εντυπωσιακά στο μπουφέ σας, σε πάρτι ή καθιστό δείπνο. Και περιμένετε μέχρι να το γευτείτε. Σας ενδιαφέρει να μάθετε πώς να φτιάξετε αυτό το trendy πιάτο? Κατάλληλο για χορτοφάγους. Μέθοδος. Ετοιμάστε τη βάση. Υλικά για την τραγανή βάση. 60 γραμμάρια λεπτά παξιμάδια από χαρουπάλευρο, θρηματισμένα. 60 γραμμάρια λεπτά παξιμάδια από σίκαλη ή κρυθάρι, θρηματισμένα. 75 ml, 0,3 του φλιτζανιού, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Σημείωση. Υπάρχουν δύο τρόποι για να θρηματίσετε τα λεπτά παξιμάδια χαρουπιού και σίκαλης, στον επεξεργαστή τροφίμων ή στο blender. Χρησιμοποιώντας επεξεργαστή τροφίμων, multi, θα έχετε χοντροκομμένα τρίματα. Όταν τα αναμίξετε με το ελαιόλαδο, έχετε μια εύθρυπτη αλλά πολύ τραγανή βάση. Χρησιμοποιώντας το blender, θα έχετε ψιλοκομμένα τρίματα, σχεδόν σαν πούδρα. Όταν τα αναμίξετε με το ελαιόλαδο, έχετε μια πιο στερεή, ομοιόμορφη βάση, όχι τόσο εύθρυπτη, αλλά και όχι τόσο τραγανή. Εγώ χρησιμοποίησα τον επεξεργαστή τροφίμων. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε τα δύο είδη από τρίματα παξιμαδιών και αναμίξτε τα καλά. Ρίξτε μέσα το ελαιόλαδο και ανακατέψτε να βραχούν τα τρίματα και να ενσωματωθεί το λάδι. Βάλτε το μείγμα στον πάτο μιας φόρμας με τσέρκι, με άνοιγμα στο πλάι, των 18 εκατοστών, και με το κουτάλι σας πιέστε το να καλύψει όλη τη βάση και να ισιώσει. Σκεπάστε τη φόρμα με πλαστική μεμβράνη και βάλτε στο ψυγείο να κρυώσει για τουλάχιστον μία ώρα. Ετοιμάστε τη γέμιση με τυρί κρέμα. Υλικά για τη γέμιση με τυρί κρέμα. Σχεδόν ένα φλιτζάνι, 200 γραμμάρια, τυρί κρέμα τύπου Φιλαδέλφια, 0% λιπαρά. 1 τρίτο του φλιτζανιού, 100 γραμμάρια, γιαούρτι στραγγιστό, 0% λιπαρά. 150 γραμμάρια φέτα, θρηματισμένη στο μούλτι. Λίγο ψηλό, άσπρο πιπέρι. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατέψτε μαζί το γιαούρτι, το τυρί κρέμα και τη θρηματισμένη φέτα. Πασπαλίστε επίσης λίγο ψηλό λευκό πιπέρι. Αναμίξτε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα τυριά. Σκεπάστε τον μπολ με πλαστική μεμβράνη και βάλτε το στο ψυγείο να κρυώσει για τουλάχιστον μία ώρα. Φτιάξτε το cheesecake. Μετά από τουλάχιστον μία ώρα, φέρτε τη βάση και τη γέμιση από το ψυγείο. Με μια σπάτουλα, καλύψτε τη βάση με τη γέμιση και μετά ισιώστε την επιφάνειά της. Ανοίξτε απαλά το τσέρκι και αφαιρέστε τα πλαϊνά της φόρμας. Τοποθετήστε το cheesecake σε μια ωραία στρογγυλή πιατέλα σερβιρίσματος. Γαρνίρετε το αλμυρό cheesecake μόλις 30 λεπτά πριν το σερβίρετε. Υλικά για την επικάλυψη, γαρνίρισμα. 250 με 300 γραμμάρια ντοματίνια κομφή στραγγισμένα. 25 τεμάχια μικρή κάπαρη στραγγισμένη. Περίπου 35 φύλλα κάπαρης τουρσί στραγγισμένα. Μισό κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη προαιρετικά. Λίγες σταγόνες κρέμα μπαλσάμικο. Ψήστε τα ντοματίνια στο φούρνο. Βγάλτε τα και αφήστε τα να κρυώσουν. Αυτό μπορείτε να το έχετε κάνει και πολλές μέρες πριν. Τοποθετήστε τα φύλλα κάπαρης τουρσί και την κάρπαρη ανάμεσα σε χοντρό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθούν όλα τα υγρά τους. Γαρνίρετε το cheesecake βάζοντας τα φύλλα κάπαρης γύρω-γύρω στις άκρες του cheesecake. Στη συνέχεια απλώστε τα ντοματίνια κομφή στη μέση. Μην χρησιμοποιήσετε το λάδι στο οποίο είχαν μαγειρευτεί. Σκορπίστε τη μικρή κάπαρη γύρω από τα ντοματίνια.
Στη μέση βάλτε λίγα φύλλα κάπαρης για να γαρνίρετε περαιτέρω το cheesecake. Κάντε μικρές διορθώσεις στο γαρνίρισμά σας. Προαιρετικά μπορείτε να πασπαλίσετε από πάνω και λίγη ρίγανη. Και για τελευταία πινελιά, ρίξτε μερικές σταγόνες από την κρέμα μπαλσάμικο για να διακοσμήσετε το κέικ. Τοποθετήστε το cheesecake στο ψυγείο 15 λεπτά πριν το σερβίρετε. Και σερβίρετε το πολύ κρύο. Πρόταση σερβιρίσματος. Το αλμυρό cheesecake είναι το ιδανικό εύκολο κρύο πιάτο για να σερβιριστεί ως ορεκτικό ή πρώτο πιάτο. Τέλειο και για κοκτέιλ πάρτι που θα το βάλετε ως κεντρικό πιάτο στο μπουφέ σας. Ο συνδυασμός της τραγανής γήινης βάσης με την πικάντικη τυρόδη γέμιση και τη γλυκύτητα της ντομάτας με νότα αλμύρας από την κάπαρη είναι απλά μοναδικός. Πληροφορίες φύλαξης. Τόσο η βάση όσο και η γέμιση μπορούν να φυλαχτούν χωριστά σε δοχεία στο ψυγείο για έως και 4 μέρες. Το γαρνίρισμα πρέπει να γίνει τελευταία στιγμή πριν το σερβίρισμα και κατόπιν το cheesecake πρέπει να καταναλωθεί εξ ολοκλήρου. Ποιος είπε ότι τα cheesecake πρέπει να είναι μόνο γλυκά? Εγώ λέω σε καμία περίπτωση. Και για πείτε μου, δεν είναι τόσο χαριτωμένο αυτό το πιάτο? Απολαύστε το! Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Και τώρα ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου Greek Cooking Made Easy. Αφού είδατε το βίντεό μου, τώρα μπορείτε να δείτε και τη συνταγή μου γραμμένη στην ιστοσελίδα μου. Το link της είναι στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε like στη σελίδα μου στο Facebook ή ακολουθήστε με στο Pinterest και το Instagram.